Τελευταίως διαβάζα έναν άρθρο που έλεγε ότι όταν ήταν στην παιδική ηλικία, εσύ έβαλες το καθένα στην καρέκλα της σκέψης, δηλαδή δεν το διάς την ευκαιρία να βάλεις λέξεις του τα που ένιωθε, απλά να κάτσεις για μέσα να τα πιέζει. Και τώρα από στην εφηβεία θέλεις να σου μιλήσει και να εκφράζει και να που νιώθει, αλλά πώς, αφού δεν ξέρει πώς. Τον καιρό που έπρεπε να μάθει να το κάνει το πράγμα, αντιθέτως, εμείς προωθούσαμε το να κάθεται και να μην τα μίλα. Απλά να διευκρινίσω ότι δεν μιλώ για την καρέκλα της σκέψης στο σχολείο. Αυτή χρησιμοποιείται διαφορετικά γιατί έχουν να κάνουν με πολλά μωρά. Εγώ μιλώ για την καρέκλα της σκέψης στο σπίτι, από τους γονείς. Ο λόγος που τα παιδιά μας συμπεριφέρονται ανάρμοστα είναι γιατί κάτι τα ενοχλεί. Είτε νιώθουν ότι είμαστε εμείς αποστασιοποιημένοι, ή ότι θυμώνουμε τους πολλά, ή ότι δεν τα καταλαβαίνουμε. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι ανάγκη τους να μας νιώθουν κοντά μας και να νιώθουν ότι είμαστε περήφανοι για εκείνους, θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να έχουν τη σημασία μας, είτε με καλό είτε με αρνητικό τρόπο. Αν δηλαδή το παιδί μας έχει τη σημασία μας με την αγκαλιά, το παιχνίδι, την κατανόηση, το χάδι, μετά δεν θα χρειάζεται να κάνει αρνητικές συμπεριφορές για να μας έχει τζάμε. Και τούτο είναι κάτι που ίσως είναι καλά να σε προβληματίσει λίγο. Γιατί αν πιάνεις τον εαυτό σου συνέχεια να κάνεις παρατηρήσεις στο παιδί σου και η πιο πολύ επικοινωνία που έχετε είναι να το θυμώνεις και να του λαλείς να που πρέπει να κάνει, ίσως να πρέπει να αλλάξει κάτι στη σχέση σας. Άρα, ξέροντας ότι τα παιδιά μας πράττουν ανάρμοστα γιατί νιώθουν ότι θέλουν να είναι πιο κοντά μας, εντάξει, να τους βλέπουμε παραπάνω, την ώρα που κάνει μια αναταξία και εσύ στέλνεις τον να φύγει μακριά από σένα, αισθάνεται και λέει του, κοίτα, τώρα είσαι ένα πρόβλημα για μένα, πήγαινε και την ώρα που μπορεί να είσαι καλά, ξανά έλα πίσω. Όμως, έχουν ανάγκη να τους αγαπούμε και να τους δεχόμαστε και στα άσπρα τους και στα μαύρα τους και πιο πολλά στα μαύρα τους. Άρα αν το μωρό μου κάνει κάτι που εγώ συμφωνώ, πες ότι χτύπησε το αδερφάκι του ή έσπασε κάτι και εγώ το μόνο πράγμα που έχω να του πω είναι πήγαινε κάτσε στην καρέκλα της σκέψης 5 λεπτά να σκεφτείς έναν που έκαμε, σαν να δεν ήξεραν, δεν ήξερουν έναν που έκαμαν πριν να κάτσουν. Ο απότερος μας σκοπός είναι να καταλάβουν ότι ο θυμός είναι κάτι που μπορούν να διαχειριστούν. Φυσικά για να μπορέσουν να καταλάβουν τούτο, πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Αν εγώ θυμώνω και φωνάζω, δέρνω, βάλω τιμωρίες, σαν να δείχνω ότι ο θυμός είναι ένα πράγμα που δεν μπορώ να διαχειριστώ. Που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να το διαχειριστούν ούτε εκείνοι, ναι, αφού μας που μαθαίνουν. Άρα, αν την ώρα που θυμωμένο, κλωτσάνε, εμβριάζει, κάνουν εγώ από το αγάπη μου, ωραία, έλα να ηρεμήσουμε και να μου πεις τι έγινε, τι θέλεις. Έκανα κάτι εγώ που σε θύμωσε, αφήστε τους να μιλήσουν χωρίς να πρέπει να απαντήσετε πίσω. Δυστυχώς, μόλις πάει το μωρό μας να πει: μάμα, ενευρίασες με που έκαμε έτσι. Ξεκινούμε εμείς για να δικαιολογήσουμε γιατί το κάναμε. Για να του πούμε ότι δεν επιτρέπεται να λέει έτσι σε εμάς, γιατί είμαστε η μάμα ή είμαστε ο παπάς. Αφήνετε τους να μιλήσουν όμως, γιατί μέσα από την επικοινωνία τηλεκτική, να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, να αναγνωρίζουν τι που έγινε. Όχι την καρέκλα της σκέψης. Με τούτη λογική, αν μια ημέρα είναι στο σπίτι και ο σύντροφος μου δει με ότι είμαι λίγο έτσι αυτός σε αυτού, ξεσπώ, μιλώ απότομα, αντί να μου πει ράβε μου, να μου γίνεται, θες να μιλήσεις λίγο, να μου πεις να μου πήγαινε σήμερα, ας πούμε, έχει κάτι που σε ενοχλεί. Αντιθέτως, λαλί μου, let's what, πιέντε από εκεί, που να σου περάσει αλλά πίσω, σαν να και δεν θέλει να ασχοληθεί μαζί μου, ναι. Τι να νιώθατε πιο καλά αν έκαμνε. Να σου πει έλα μίλα μου, ξανά σου πει φύγου τα μέτρα ύστερα. Πολλές φορές τα μωρά μας μπορεί να κλαίουν, μπορεί να χτυπιούνται και να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε εκείνη την ώρα, γιατί η αλήθεια βρίσκονται κάπου αλλού. Μπορείς να τους πεις, αγαπή μου, μπορείς να το διαχειριστείς τούτον. Έλα να κάνουμε μαζί λες αναπνοές, ακόμα και ας πούμε φύγου τα μέτρα. Εντάξει, κάμε μόνο σου λες αναπνοές, έφερε τον τρόπο, μπορείς να το διαχειριστείς το πράγμα. Ηρέμησε και έλα να μιλήσουμε, γιατί άμα κλαίτσε φωνάζεσαι έτσι, καταλαβαίνω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω και θέλω πολλά να σε βοηθήσω. Ακόμα κι άμα είναι μέσα σε ένα tantrum, δηλαδή είναι σε μια φάση που νιώθει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτε την κατάσταση, μείνε κοντά και πες αγάπη μου, είμαι δαμέ, βλέπω σε, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά θέλω να με αφήκεις. Έτσι ηρέμησε και έλα να μιλήσουμε. Είχα ένα μωρό το οποίο πήγαινε μόνο του και κάθεται στην καρέκλα της σκέψης. Έκανε μπελάρες
Επειδή είναι κάθε την καρέκλα τη σκέψη, αφού αναιρείται η πελάρα μα κάνει, το ξαναπεί να κάνουμε πελάρε. Ποιο είναι ο λόγο. Έτσι, το πιο σημαντικό πράγμα, αντί την ώρα που το μωρό μα κάνει αταξίε, είναι πρώτα να προσπαθήσουμε να του γυρίσουμε την προσοχή του σε κάτι άλλο. Τούτο είναι το πρώτο πράγμα. Μπορεί να πετάσετε πα στον καναπέ, πέτε του, αγαπητέ μου, θέλει να έρθει να παίξουμε με το τάδε πράγμα. Πιάστε του την προσοχή, να του πει κατέβα από τον καναπέ. Βοηθάτε του να φύγουν που είναι το πράγμα που σου αρέσει και να κάνουν κάτι που σου αρέσει χωρί να του σημώσει. Αν βλέπει όμω ότι κάτι που εντάξει, είναι εκτό ελέγχου, εκτό αυτού κλαίει, έκαμε κάτι που εσύ συμφωνεί, προσπάθα, μίλα του. Θέσε το όριο, π.χ. αγάπη μου, δεν σου επιτρέπω να μου φωνάζει ή δεν σου επιτρέπω να χτυπάσει τον αδερφό σου, αλλά θέλω πάρα πολλά να μου πει να μου έχει. Πε μου τι έχει, τι σκεφτέσαι. Έλα να σε βοηθήσω να πάμε να παίξει κάτι άλλο. Μπορείτε να προσφέρετε μια αγκαλιά. Αγάπη μου, βλέπω ότι είσαι καλά. Θε να σε πιω μια αγκαλίτσα. Α σου πει όχι, δέχτου. Δεν θα πάει με το ζόρι να το κοντέψει. Και μετά, άμα ηρεμήσει, θε να μου μιλήσει, θε να μου πει να μου έγινε, θέλω να ακούσω. Αν θέλει, θα ακούσω. Και όταν λέω να ακούσω, εννοώ να ακούσω μόνο. Ακούτε, μην πολύ μιλάτε την ώρα που σα μιλούν. Γιατί τι πιο πολλέ φορέ μιλούμε πριν καν να τελειώσουν να που θέλαν να πούν. Που στην ουσία δεν ακούμε καν ένα που είπαν. Μόλις ξεκινήσουν να πούνε, εμείς πρέπει να πούμε να ήταν το σωστό, να που έπρεπε να κάνουν και τούτα ουλά. Με αποτέλεσμα να καταλαβαίνουν ότι δεν τους ακούμε και μετά να μην θέλουν να μας λένε. Γενικότερα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη την αποδοχή. Τα παιδιά μας πολλά πολλά που έχουν την ανάγκη της αποδοχής μας. Και έτσι, αν ήταν ένα πράγμα που θα σας έλεγα, είναι δείξετε ότι δέχεστε τα έτσι όπως είναι. Ακόμα και την ώρα που κάνουν μια αναταξία, δέτε τα με αγάπη. Γιατί κάτι θέλουν. Απλά δεν έχουν τον τρόπο να το πούν, δεν έχουν τα λόγια να το εκφράσουν. Και βοηθάτε τους να τα έβρουν και να πούν, να που τους ενοχλεί και δεχτείτε το και προσπαθήστε να έβρετε έναν άλλον τρόπο να πράττετε. Εσείς, εμείς που είμαστε οι γονείς, εμείς να το κάνουμε το πράγμα. Έτσι λοιπόν, την επόμενη φορά που το παιδί σου θα είναι εκτός αυτού, προτείνετε να κάτσετε μαζί στην καρέκλα της έκφρασης και να δείτε το μωρό σας σιγά σιγά να μεταμορφώνεται. Όσο πιο πολλά το κατανοείτε και δέχεστε το, τόσο πιο πολλά να μεταμορφώνεται. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να λαμβάνετε περισσότερα βίντεο σαν κι αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά που θα σας δω, σας στέλνω την αγάπη μου. Bye!